Καλημέρα, καλημέρα σε όλε και σε όλου, φίλε και φίλοι, κυρίε και κύριοι. Δυνατό ο βορεια σήμερα και θα αρχίσει να δυναμώνει κι άλλο κατά τη διάρκεια τη ημέρα, αλλά και τι επόμενε ημέρε θα παραμείνει δυνατό ο βορεια στην περιοχή του Αιγαίου Πελάγου. Αυτό είναι ένα από τα κύρια χατιστικά του καιρού για τι επόμενε ημέρε στην περιοχή μα και κάποιε τοπικέ βροχέ όχι παντού, μόνο στην Κρήτη. Για να τα πάρουμε τα πράγματα ένα, ένα με τη σειρά. Βλέπετε λοιπόν ότι εκτό από κάποιε τοπικέ ομίχλε που είχαμε νωρί το πρωί, γενικά αυτέ θα διαλυθούν μέχρι και λίγο από το μεσημέρι. Κατά τα άλλα, θα κυριαρχήσει τι επόμενε ώρε η ηλιοφάνεια με κάποιε παροδικά αυξημένε συνευχέ σε Εύγεια, νοτιοανατολική στερεά κλάδε και τα υπόλοιπα νοτιοτολικά νησιωτικά τμήματα και κυρίω στην Κρήτη, όπου η συνευχιά κατά διαστήματα στα βόρεια-βολυτικά τμήματα του νησιού είναι πυκνή και δίνει κάποια ψυχάλια και ασθενή τοπική βροχή με τη μορφή μπόρα εδώ και εκεί. Αυτή η κατάσταση θα τηρηθεί και κατά τη διάρκεια τη νύχτα, ο άστο δηλαδή καιρό μόνο στην βόρεια-βολυτική κυρίω Κρήτη, ενώ στην υπόλοιπη χώρα μέσα στη νύχτα η ξαστεριά και οι λίγε τοπικέ συνεφιέ στα ανατολικά, υπηρετικά και στα ανατολικά νησιωτικά τμήματα. Είπαμε λοιπόν πριν από λίγο ότι ο Βορειά ενισχύεται σταδιακά και θα ενισχυθεί λίγο ακόμη κατά τη διάρκεια των επόμενων ωρών. Δεν αποκλείεται να φτάσει στα 6 με 7. Εδώ στο νότιο βοϊκό και στα βορειοβητικά τμήματα των κυκλάδων, δεν αποκλείεται οι ρηπέ του να φτάσουν και τα 8 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα δεν φαίνεται να καταφέρνει ο Βορειά να ξεπεράσει τα 3 με 4 μποφόρ. Και ο Δυτικό Άνεμο επίση θα κυμαίνεται η έντασή του στην, πάνω κάτω στι ίδιε εντάσει με την Δυτική Ελλάδα γενικά κατά τη διάρκεια τη σημερινή ημέρα. Δηλαδή από τη Ρόδο μέχρι και το Καστελόριζο δεν πρόκειται ο Άνεμο. Να είμαστε ξεπεράσει τα 4 από 4. Τώρα ψύχρα νωρί το πρωί, έως και κρύο στα ορεινά, κατεβαίνει η θερμοκρασία και κάτω από του 5 βαθμού σε αρκετές, κυρίως, αρκετά ορεινέ περιοχέ τη χώρας χώρα. Αλλά το θερμομετρικό εύρο μεταξύ νύχτα και ημέρα παραμένει πάρα πολύ μεγάλο. Και έτσι θα έχουμε και πάλι αρκετά 25-26 άργε, περισσότερε παιδινέ υπηρετικέ περιοχέ, ίσω και 27-28 βαθμού στη δυτική νοτιοβυδική Ελλάδα. Τώρα στα ορεινά εξαιτία του υψομέτρου, αλλά και στο Αιγαίο εξαιτία των βορειάδων και κυρίω στην Κρήτη θα έχει περισσότερη ψύχρα σήμερα από ό,τι στην υπόλοιπη Ελλάδα με το πολύ 22-23 βαθμού Κελσίου. Η Αττική. Αρκετή ηλιοφάνεια και τα δεστήματα κάποιε συνευχέ που θα έρχονται από τα ανατολικά και θα πυκνώνουν λίγο περισσότερο στα ανατολικά και τα βόρεια μετά του νομού και κατά τη διάρκεια τη ημέρα και κατά τη διάρκεια τη νύχτα. Οι βορειάδα αρκετά ενισχυμένη κυρίω στα ανατολικά δεν αποκλείεται πρόσκαιρα να φτάσουν και τα 7 με 8 μποφόρ. Θερμοκρασία στου 26 βαθμού Κελσίου στο λεκανοπέδιο, αλλά στα ορεινά τμήματα τα βόρεια υπερβόρεια προάστια θερμοκρασία θα είναι έω και 3 με 4 βαθμού χαμηλότερη μέσα στην ημέρα κατά τη διάρκεια του μεσημεριού. Η Θεσσαλονίκη εκτό από κάποιε τοπικέ ομίχλε τριγύρω θα κυριαρχήσει ηλιοφάνεια όπω και στην υπόλοιπη Μακεδονία και μέσα στην ημέρα, αλλά και κατά τη διάρκεια τη νύχτα θα έχουμε εξαστεριά. Τώρα ο Βορριά στην Χαλκιδική ίσω θα είναι τα 4 με 5 ποφόρ στο Άγιο Όρο, αλλά η θερμοκρασία γύρω στου 25 βαθμού Κελσίου αργά το μεσημέρι κατά μέσο όρο στην πόλη τη Θεσσαλονίκη. Πάμε να δούμε τώρα την εξέλιξη του καιρού για τι επόμενε ημέρε. Βλέπουμε ότι και την Τετάρτη στην ουσία και αύριο θα έχουμε καλοκαιρία παντού. Με τον Βορειά βέβαια να επιμένει στο Αιγείο και πάλι αρκετά δυνατό στα 6 με 7 μποφόρ. Η Κρήτη δεν αποκλείεται να δέχεται μέχρι και το μεσημέρι κάποιες διάσπαρτες μπόρε. Βλέπετε η μόνη περιοχή πανελλαδικά που θα έχει κάπως πιο φθινοπορεινό σκηνικό πλευρά φαινομένων. Ενώ και η Κύπρος γενικά διάλεξε, επέλεξε φέτος το φθινόπωρο να έρθει λίγο πιο νωρίς αυτά τα τμήματα στην Ανατολική και στην Ανατολική γενικά Μεσόγειο. Και βλέπουμε ότι και στην Κύπρο κάποια σύννεφα θα υπάρχουν και κατά τη διάρκεια τη Τετάρτη με κάποιε μπόρε και καταιγίδε. Ενώ και την Πέμπτη θα διατηρηθεί ο πολύ άστατο καιρό στην Κύπρο. Εδώ δεν αποκλείεται τα φαινόμενα να έχουν και έντονο χαρακτήρα, κυρίω κατά τη διάρκεια τη Πέμπτη. Ενώ στην Ελλάδα και την Πέμπτη αναμένεται λιακάδα παντού, τοπικέ συνευχέ που δεν αποκλείεται το πρωί κυρίω να δώσουν κάποιε μπόρε μόνο στην Κρήτη. Αύριο λοιπόν και την Πέμπτη καλοκαιρία δυνατή η βορειάδε στο Αιγαίο και γύρω από το Πέλαγο αλλά και σε στερεάτικη και έβγε με 6 τοπικά και 7 μποφόρ περιοχέ. Δεν φαίνεται να ξεπερνούν τα τέσσερα που φόρει οι δυτικοί άνεμοι. Πάμε στην Παρασκευή. Καλό καιρό παντού, τοπικέ συνευχέ εκεί όπου θα φυσάει λίγο περισσότερο, δηλαδή στο Αιγαίο, τίποτα παραπάνω. Στην Κύπρο και πάλι κάποιε μπόρε και καταιγίδε δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν μέχρι και την Παρασκευή το απόγευμα. Ο βορειά στα 6 με 7 από φορτα νότια και το Σάββατο θα κυλήσει επίση πολύ καλά με λιακάδα παντού και πρόσχερε συνευχέ στι ανατολικέ νησιωτικέ περιοχέ με τον βορειά στα 6 με 7 από φόρ και όλα δείχνουν ότι γενικά το τριήμερο τη 28η θα κυλήσει με γενικά καλέ καιρικέ συνθήκε. Μετά την 28η διαθένονται κάποιε αλλαγέ και κυρίω το πρώτο πενθήμερο του Νοέμβρη με κάποια πτώση θερμοκρασία. Θα δούμε αν οι βροχέ που φαίνεται να εκδηλώνονται από κάποια προνοστικά μοντέλα θα είναι αξιόλογε και ποιε περιοχέ θα αφορούν μέρα με την ημέρα. Τώρα η θερμοκρασία τι επόμενε μέρε δεν θα αλλάξει. Βλέπετε, Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο θα έχει και πάλι Ζεστούλα, θα έλεγα, κατά τη διάρκεια τη ημέρα, περισσότερε περιοχέ υπηρετικέ. Σχετικό κρύο την νύχτα και νωρί το πρωί. Την uh, Παρασκευή και κυρίω το Σάββατο, 27 δεν αποκλείεται να σημειωθούν στην Δυτική Ελλάδα. Ενώ οι, οι χαμηλότερε γενικά θερμοκρασίε θα εντοπίζονται όλε τι επόμενε ημέρε στο Νότο, στι Κυκλάδε και στην Κρήτη και εκεί όπου θα φυσά δυνατά ο Βορειά. Να είστε όλε και όλοι καλά. Καλή συνέχεια. Καλή δύναμη, φίλε και φίλοι, ό,τι και κάνετε και σήμερα.